Σ' άλλο προκαλούν βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ψηφοφόρους του Ερντογάν, οι οποίοι κατήργησαν το σχήμα «Ένας πολίτης, μία ψήφος». Όπως αυτός ο ψηφοφόρος στο Μιναρέο, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από μέλη του Τσοχεπέ στην αστυνομία, ξυλοφόρτωσε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, απέσπασε δεκάδες ψηφοδέλτια και σφράγισε με το ΕΒΕ τον Τούρκο πρόεδρο. Μηχανισμό έμπρακτης υποστήριξης της υποψηφιότητας Ερντογάν φαίνεται πως έστησαν και οι κύριοι που παρακολουθείτε τώρα. Όπως και αυτός ο ψηφοφόρος, ο οποίος φραγίζει με πάθος τα 3-3 ψηφοδέλτια που βρέθηκαν στα χέρια του. Εκατοντάδες βίντεο που παραπέμπουν σε νοθεία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ενισχύοντας την ανησυχία για τη χρήση αθέμητων πρακτικών. Μολονότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί από τις τουρκικές αρχές η αυθεντικότητά τους. Το Εργατικό Κόμμα κατήγγειλε πως η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής στο πίσω μέρος του ψηφοδελτίου αφήνει ίχνη μελανιού, κυρίως κάτω από τη φωτογραφία του Ερντογάν, με το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο να ανακοινώνει πως αυτά τα ψηφοδέλτια δεν θα θεωρηθούν άκυρα. Στην Κωνσταντινούπολη έγινε καταγγελία εναντίον επικεφαλής εκλογικού κέντρου, ο οποίος φέρεται αυτοβούλος να διέγραψε την υποψηφιότητα του Ιντζέ από το ψηφοδέλτιο. Και αυτές είναι μόνο μερικές ενδείξεις ως προς το ότι σε αυτές τις εκλογές ο καθένας μάλλον κάνει ό,τι θέλει. Κατά τα άλλα, η λέξη δημοκρατία ήταν αυτή που ακούστηκε περισσότερο από κάθε άλλη το πρωί στις δηλώσεις των μονομάχων. Λίγο πριν ψηφίσει στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν μοίρασε τουρκικές λίρες σε παιδάκια που βρέθηκαν στο εκλογικό κέντρο. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Πλήθος υποστηριχτών του Kılıçdaroğlu συγκεντρώθηκε στο εκλογικό κέντρο όπου ψήφισε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Μαζί με εκατοντάδες εκπροσώπους του τύπου που δημιούργησαν ένα βουνό από μικρόφωνα μπροστά από τον υποψήφιο. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz. İnşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Στην Άγκυρα ψήφισε και ο τρίτος της κούρσας, ο ακροδεξιός Sinan Oğan. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Όσο για τον Μουχαρέμ Ιντζέ, τον υποψήφιο μόνο στα χαρτιά πια, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, έσπασε τη σιωπή του και τοποθετήθηκε ως προς το ροζ σκάνδαλο που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την κούρσα. Ortada bir iftira var. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil, o görüntüler gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden, benim kafamı yapıştırmışlar fotoğraf, bunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Bunlar sahte dedi. Bakın sizin de başınıza gelebilir bunlar. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var, PYD, FETÖ, terör örgütü var, PKK var. Σε εκλογικό κέντρο στο Γιουρμάνι κατέρευσε κομμάτι της οροφής ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της ψηφοφορίας. Δύο παρατηρητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της περιοχής. Εικόνες από πυρκάγιους και από την επαρχία Σιρνάκο που ξέσπασε άγριος καυγάς όταν παρατηρητής του ΑΚΕΒΕ μπήκε σε εκλογικό κέντρο και προκάλεσε την Εφορευτική Επιτροπή. Η διαδικασία άφησε πίσω της και νεκρούς, όπως ο 65χρονος παρατηρητής του ΑΚΕΒΕ στο Ριζέ που έσβησε από ανακοπή καρδιάς μέσα στο εκλογικό τμήμα. Από φυσικά αίτια πέθανε μια 75χρονη ψηφοφόρος επίσης μέσα σε εκλογικό κέντρο στην Τραπεζούντα και ένας 85χρονος σε εκλογικό τμήμα στην Εσπίγε.